Φίλες και φίλοι, συντρόφισσες και σύντροφοι, είμαστε απόψε εδώ στο Ηράκλειο, στην Κρήτη, δυνατοί και πιο μαχητικοί, γιατί δεν μείναμε σιωπηλοί. Είμαστε εδώ πιο έτοιμοι, πιο εξοπλισμένοι, πιο σίγουροι για το δρόμο που έχουμε διαλέξει. Αυτό το δρόμο που φέρνει στη ρήξη τη σύγκρουση με το μεγάλο κεφάλαιο και την εξουσία του με την σημερινή δηλαδή βαρβαρότητα. Έτοιμοι και αποφασισμένοι μπαίνουμε μπροστά στους αγώνες που τώρα χρειάζονται για μέτρα ανακούφισης ανέργων, μισθωτών, αυτοαπασχολουμένων για να εξασφαλιστεί εισόδημα για όλους, για να μην πληρώσει ξανά ο λαός μας την κρίση. Ξέρουμε ότι όλο και μεγαλύτερα τμήματα εργαζομένων μοιράζονται την ανασφάλεια για το αύριο. Ακόμα και αν τώρα ακόμα είναι διστακτικοί έως και επιφυλακτικοί για τη συμμετοχή τους στο σωματείο, στο σύλλογο, στην κινητοποίηση, τους καλούμε όμως να σκεφτούν. Αν όλα αυτά ήταν μάταια, χωρίς αποτέλεσμα, για ποιο λόγο η κυβέρνηση έφερε πρόσφατα τον άθλιο νόμο για τον περιορισμό των διαδηλώσεων? Γιατί διαχρονικά όλες οι κυβερνήσεις και η άρχουσα τάξη επιδίωκαν να βάλουν εμπόδια ακριβώς στη διεκδίκηση, στην απεργία, στις εργατικές λαϊκές συγκεντρώσεις, πότε συκοφαντώντας, πότε παίρνοντας μέτρα καταστολής, πότε και τα δύο μαζί. Έχουν όμως οι εργαζόμενοι πλέον και μεγάλη πείρα. Αυτά που λέει η κυβέρνηση, τώρα ας κάνουμε λίγο υπομονή και θα περάσει το κακό, θα περάσει η κρίση. Ο λαός μας τα ακούει πάνω από 10 χρόνια και βάλε τώρα. Πότε από τη Νέα Δημοκρατία, πότε από το ΣΥΡΙΖΑ, πότε από όλους μαζί. Καλύτερες μέρες ήρθαν, αλλά όχι για το λαό. Ήρθαν καλύτερες μέρες για κάποιους μεγάλους επιχειρηματίες, για το μεγάλο κεφάλαιο. Τώρα βρισκόμαστε μέσα σε μια νέα οικονομική καπιταλιστική κρίση και παρά τον εφησυχασμό που καλλιεργούν όλα τα κυβερνητικά στελέχη ότι η ύφεση θα είναι προσωρινή και οι ρυθμοί ανάκαμψης θα επιστρέψουν τα επόμενα χρόνια, όλα δείχνουν πως θα είναι μια κρίση πιο βαθιά από ό,τι η προηγούμενη. Την βάφτισαν κρίση κορονοϊού, όπως βάφτισαν και τις προηγούμενες καπιταλιστικές κρίσεις, για να κρύψουν πως το σύστημά τους δεν παίρνει από γιατριά, ότι νοσεί βαριά, ότι βολοδέρνει από κρίση σε κρίση, με μικρά διαλύματα ανάκαμψης, βυθίζοντας τους λαούς στην ανεργία και στη φτώχεια. Η πανδημία του κορονοϊού, με τους περιορισμούς που επιβλήθηκαν στην παραγωγή, στις μεταφορές, στο εμπόριο, δεν ήταν η αιτία της κρίσης. Ήταν η θριαλίδα, ήταν ο καταλύτης καλύτερα για την εκδήλωσή της. Γιατί πολύ πριν το ξέσπασμα της πανδημίας είχαν κάνει την εμφάνισή τους όλα τα σημάδια της κρίσης στην Ευρωζώνη. Η επιβράδυνση στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, η μείωση των ρυθμών ανάπτυξης ακόμα και στην Κίνα. Για όλα αυτά βεβαίως το ΚΚΕ μιλούσε και προειδοποιούσε ότι η κρίση θα χτυπήσει και την ελληνική οικονομία λόγω της διασύνδεσής της με αυτές τις οικονομίες, ιδιαίτερα στον τουριστικό και τον ναυτιλιακό τομέα. Είναι η λεγόμενη εξωστρέφεια, όπως την έχετε ακούσει να τη λένε, για την οποία μάλιστα υπερηφανεύονταν
όλες ανεξαιρέτως οι κυβερνήσεις μέχρι σήμερα. Οι εργαζόμενοι, οι άνεργοι, οι αυτοαπασχολούμενοι μικροί επαγγελματίες, οι βιοπαλαιστές αγρότες, οι οποίοι ακόμα πληρώνουν τα σπασμένα της προηγούμενης κρίσης, από την πείρα τους πλέον μπορούν να καταλάβουν πως η αντιλαϊκή επίθεση θα κλιμακωθεί. Καταλαβαίνουν πως τα αντεργατικά μέτρα που πέρασαν μέσα στην καραντίνα με τις πράξεις νομοθετικού περιεχομένου δεν αρκούν. Θα ακολουθήσει νέο αντιλαϊκό πακέτο με μέτρα τα οποία ούτε προσωρινά θα είναι, ούτε μέτρα δίκαιης κατανομής των βαρών όπως κοροϊδεύει το λαό η Νέα Δημοκρατία. Αλήθεια, τα μέτρα που πέρασαν με τα μνημόνια ήταν προσωρινά ή μήπως ήταν και αυτά δίκαια? Ούτε προσωρινά ήταν, ούτε δίκαια ήταν. Γιατί η δίψα, η απληστία του κεφαλαίου για κερδοφορία είναι μόνιμη. Γιατί η εκμετάλλευση των εργαζομένων, η αρπαγή του πλούτου που παράγει ο λαός μας από μια χούφτα παράσιτα, τους καπιταλιστές δηλαδή που τα αρπάζουν, είναι η μεγαλύτερη αδικία. Όσο αυξανόταν η φορολογία του λαού, τόσες περισσότερες απαλλαγές, προνόμια έπαιρναν οι βιομήχανοι, οι εφοπλιστές, οι μεγαλοξενοδόχοι. Όσο οι μισθοί παρέμεναν καθυλωμένοι στα ξενοδοχεία και την εστίαση, τόσο οι μεγαλοξενοδόχοι, οι μεταφορές και τα μεγάλα τουριστικά πρακτορεία απολάμβαναν το λεγόμενο τουριστικό θαύμα και τεράστια κέρδη, εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ. Μάλιστα, ο Μητσοτάκης με αφορμή το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάκαμψης λέει πως δεν πρόκειται να αποδεχτεί αυστηρούς όρους που θα παραπέμπουν σε μνημόνια και τρόικες. Μα ποιος μιλάει για μνημόνια και τρόικα πλέον? Κανείς. Ούτε οι κυβερνήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ούτε η ίδια η Ευρωπαϊκή Ένωση. Τώρα όλοι μιλάνε, θα τους έχετε ακούσει, για μεταρρυθμίσεις, οι οποίες σερβίρονται και πιο εύκολα στο λαό από τα μισητά σε όλους μνημόνια. Και αυτές είναι ήδη στο πρόγραμμα της Νέας Δημοκρατίας. Και επειδή ο καθένας, ακούγοντας για μεταρρυθμίσεις, μπορεί να νομίζει ότι εννοούν αλλαγές που θα εξυγχρονίζουν, που θα καλυτερεύουν τη ζωή του, του λέμε να θυμηθεί με τις μεταρρυθμίσεις στις εργασιακές σχέσεις διαμόρφωσαν τη σημερινή εργασιακή ζούγκλα. Με τις μεταρρυθμίσεις του ασφαλιστικού διαχρονικά όλων των κυβερνήσεων φτάσαμε στη δουλειά μέχρι τα βαθιά γεράματα, φτάσαμε στις συντάξεις πείνας. Με τις μεταρρυθμίσεις στην υγεία έφτασαν τα δημόσια νοσοκομεία λίγο πριν την κατάρρευση και απογειώθηκε ο ιδιωτικός τομέας υγείας. Με τις μεταρρυθμίσεις στην παιδεία φτάσαμε να πληρώνουμε ακριβά για τη μόρφωση των παιδιών μας και στα πανεπιστήμια να κάνουν κουμάντο οι μεγάλες επιχειρήσεις. Οι μεταρρυθμίσεις είναι τα νέα εργαλεία στα χέρια της κυβέρνησης, στα χέρια κάθε τέτοιας κυβέρνησης για να φορτώσει τα βάρη της κρίσης στο λαό. Και όταν ο κύριος Μητσοτάκης λέει πως οι πόροι από το νέο πακέτο ανάκαμψης θα κατευθυνθούν σε επενδύσεις και μεταρρυθμίσεις, καταλαβαίνουμε ότι στις τσέπες των μεγάλων επιχειρηματιών θα κατευθυνθούν. Και αυτά τα πακέτα δεν είναι ούτε δωρεές, ούτε δανεικά και αγύριστα. Είναι νέες θηλιές στο λαιμό του λαού, ο οποίος πάλι θα κληθεί να πληρώσει και με την αύξηση της φορολογίας και με την μείωση των υπολείπων κοινωνικών δαπανών στην παιδεία, στην υγεία, στην πρόνοια. Γιατί, όπως θυμίζουν και οι συνεταίροι της Νέας Δημοκρατίας από τα ευρωενωσιακά επιτελεία, τζάμπα γεύμα, λέει, δεν υπάρχει στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Εκεί όμως
στις τσέπες του μεγάλου κεφαλαίου ζητάει και ο κύριος Τσίπρας να κατευθυνθούν τα λεφτά που άφησε στα γεμάτα, όπως λέει η ταμεία του. Άφησε, λέει ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, πρίκα 37 δισεκατομμύρια. Από πού την έφτιαξε αυτή την πρίκα η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ? Από τη φορολογία μήπως των μεγάλων καπιταλιστών? Μα αυτή τη μείωσε κι άλλο. Από τη μείωση των εξοπλισμών για το ΝΑΤΟ? Μα αυτά τα πλήρωνε κανονικά κάθε χρόνο 4 δισεκατομμύρια ευρώ. Από τη διαγραφή μήπως του χρέους? Μα αυτό θα το πληρώνουν μέχρι τα τρισέγγονά μας. Για την πρίκα του ΣΥΡΙΖΑ ο λαός μάτωσε και συνεχίζει να ματώνει. Πληρώνει φόρους δυσβάσταχτους, ακόμα και για τον αέρα που αναπνέει. Νίκη στο δικό του σπίτι, έχει χάσει υπηρεσίες υγείας πρόνοιας. Ας αφήσουν λοιπόν τα κουβαρνταλίκια τους. Ο λαός μας έχει πληρώσει πολλά, δεν μπορεί να πληρώσει ξανά. Και το «δεν θα πληρώσουμε ξανά» μπορούν να το πούν πλέον οι χιλιάδες εργαζόμενοι που έμειναν άνεργοι, οι περισσότεροι χωρίς καν εισόδημα. Όλοι όσοι πρέπει να δουλέψουν με μειωμένο τουλάχιστον κατά 20% μισθό, όσοι δουλεύουν με την εκπεριτροπή σε εργασία. Μπορούν να το πούν οι μικροί επαγγελματίες που η καραντίνα τους άφησε καταχρεωμένους. Οι φτωχοί αγρότες που βλέπουν αδιάθετη τη σοδειά τους. Οι μαθητές που το Σεπτέμβρη θα μπουν σε ένα σχολείο σκληρό εξεταστικό κέντρο. Θα το πούν όλοι όσοι δεν δέχονται αδιαμαρτύρητα την πολιτική που ισοπεδώνει τη ζωή τους. Και θα το πούν και με τις διαδηλώσεις τους έξω από τη Βουλή, έξω από τα Υπουργεία, παντού όπου χρειάζεται για να διεκδικήσουν τα αυτονόητα, για να ζήσουν. Και δεν θα ζητήσουν άδεια από κανέναν. Γιατί όλοι όσοι έχουν αποφασίσει να βγουν στους δρόμους του αγώνα έχουν ήδη γράψει στα παλιά τους τα παπούτσια τον νόμο που ψήφισε η Νέα Δημοκρατία με τη βοήθεια του Κινάλ που στήριξε όλο αυτό το τερατούργημα. Έχουν όλοι αυτοί ήδη αποφασίσει να ακυρώσουν στην πράξη αυτόν τον κατάπτυστο νόμο. Και δίπλα τους θα βρεθούν κι άλλοι, πολύ περισσότεροι ακόμα. Δεν πρόκειται βέβαια για ένα νόμο που θέτει απλά περιορισμούς, απαγορεύσεις στις διαδηλώσεις, στις συναθρήσεις. Το κύριο είναι ότι υπηρετεί το στρατηγικό στόχο των επιτελείων της άρχουσας τάξης, της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας. Υπηρετεί το στόχο της υπεράσπισης, της θωράκισης ενός συστήματος που έχει πλέον χρεοκοπήσει, δεν μπορεί να δώσει καμιά διέξοδο στις ανάγκες του λαού μας, όπως αποδεικνύει και η περιπέτεια με τον κορονοϊό. Τι άλλο από χρεοκοπία του καπιταλισμού είναι η κατάρρευση των υποτιθέμενων σύγχρονων συστημάτων υγείας σε όλη την Ευρώπη, εκεί όπου γιατροί έπρεπε να επιλέξουν ποιος θα ζήσει και ποιος θα πεθάνει. Τι άλλο από χρεοκοπία είναι η ομαδική τάφη στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, αυτή τη μέκα του καπιταλισμού, η αδυναμία για μήνες να περιορίσουν τα κρούσματα, τους θανάτους από αυτή την πανδημία. Η αμφισβήτηση απέναντι στο σύστημα της εκμετάλλευσης μεγαλώνει και αυτό δεν μπορεί να το ανακόψει κανένας μηχανισμός ιδεολογικής χειραγώγησης. Ο προβληματισμός αλλά και η δράση για την αναζήτηση εναλλακτικής θα μεγαλώνει όλο και περισσότερο. Θα βοηθήσουμε κι εμείς σε αυτό με την προβολή ακόμα πιο μαζικά, πιο πλατιά της πολιτικής μας πρότασης που δίνει διέξοδο σε αυτά τα διέξοδα του σάπιου εκμεταλλευτικού συστήματος. Και βέβαια η μόνη διέξοδος είναι η εργατική εξουσία, δηλαδή η λαϊκή εξουσία, ο σοσιαλισμός. Γι' αυτό τα επιτελεία του συστήματος
εξοπλίζουν και με νέα όπλα τη φαρέτρα τους. Νομιμοποιούν μηχανισμούς και μέτρα που ήδη έχουν περάσει σε άλλες χώρες, στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, σε άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μόνο που εδώ δεν είναι Βέλγιο, δεν είναι Ολλανδία. Εδώ υπάρχει οργανωμένο εργατικό ταξικό κίνημα. Υπάρχει Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας που έχει περάσει από φωτιά και από σίδερο και άντεξε, στάθηκε όρθιο, βαδίζει μπροστά. Υπάρχουν οι κομμουνιστές και οι κομμουνίστριες που έχουν βαθιές ρίζες μέσα στο λαό, παντού, σε όλη την Ελλάδα και εδώ στην Κρήτη. Αυτός είναι ο βασικός λόγος που καθυστέρησαν να πάρθουν όλα αυτά τα μέτρα. Αυτός είναι ο λόγος που δεν τόλμησαν τόσα χρόνια να βάλουν στο στόχο το ριζοσπαστισμό του λαού μας. Τους λέμε λοιπόν και από εδώ, από το Ηράκλειο, ο νόμος αυτός, όπως και άλλοι παρόμοιοι νόμοι, έχουν ήδη τοποθετηθεί στον απόπατο της ιστορίας. Φίλες και φίλοι, συντρόφισσες και σύντροφοι, ακούμε και εμείς τον Πρωθυπουργό να προσπαθεί να παραπλανήσει, να καθησυχάσει το λαό, λέγοντας ότι η χώρα, παρότι έχει μπει η οικονομία της σε ύφεση, είναι πιο ισχυρή, λέει, από ό,τι ήταν πριν 5 μήνες. Αλήθεια, πόσο ισχυρή νιώθουν οι εργαζόμενοι που έχασαν τη δουλειά τους αυτούς τους μήνες? Πόσο ισχυρή μπορούν να νιώθουν όλοι αυτοί εδώ οι εργαζόμενοι στο Ηράκλειο, σε όλη την Κρήτη, σε όλη την Ελλάδα? Μιλάμε για τους χιλιάδες εργαζόμενους στον κλάδο του τουρισμού, που και εδώ στην Κρήτη είναι η ατμομηχανή, όπως τη λένε. Για τους χιλιάδες ξενοδοχοϋπάλληλους, για αυτούς που δουλεύουν στον επισιτισμό, για τους εμποροϋπάλληλους, τους υπάλληλους των τουριστικών γραφείων, των αεροδρομίων, τους ξεναγούς, τους οδηγούς τουριστικών λεωφορείων, των ΚΤΕΛ και άλλα. Μιλάμε για όλους αυτούς που αναγκάζονται να δουλεύουν εξαντλητικά μερικούς μήνες το χρόνο και τους υπόλοιπους μήνες να τρώνε από τα έτοιμα, για όσους υπάρχουν βέβαια και κάποια έτοιμα. Γιατί για τους περισσότερους υπάρχουν μόνο υποχρεώσεις, χρέη και ανάγκες που μένουν ακάλυπτες. Πόσο ισχυροί μπορεί να νιώθουν οι αυτοαπασχολούμενοι επαγγελματίες στον κλάδο των καταλυμάτων, της εστίασης, οι αγρότες που ζούσαν γιατί εφοδίαζαν με τα προϊόντα τους στα ξενοδοχεία, τις ταβέρνες? Είναι τουλάχιστον πρόκληση να το λες αυτό στους εργαζόμενους του τουρισμού και του επισιτισμού, οι οποίοι αυτή τη στιγμή παλεύουν για το στοιχειώδες, για την επιβίωσή τους. Μιλάμε για χιλιάδες εργαζόμενους, οι οποίοι παρά τις κυβερνητικές εξαγγελίες, από τον Απρίλη δεν έχουν λάβει καμιά άλλη ενίσχυση. Οι μόνοι που μπορούν να νιώθουν ισχυροί είναι οι μεγάλοι όμιλοι στον τουρισμό, στον επισιτισμό, οι μεγαλοξενοδόχοι, όλοι αυτοί που έζησαν το θαύμα και τα ρεκόρ του τουρισμού, το οποίο μεταφραζόταν αυτόματα σε ρεκόρ για τα κέρδη τους. Μόνο που γι' αυτό το θαύμα οι εργαζόμενοι στον κλάδο απασχολούνταν με 14 μορφές ελαστικής απασχόλησης, με εντατικοποίηση, με χαμηλούς μισθούς μιας συλλογικής σύμβασης εργασίας που κάλυπτε μόλις το 10% των εργαζομένων στον κλάδο. Και αυτό το θαύμα δεν το έζησαν οι λαϊκές οικογένειες, οι οποίες ούτε στο καράβι για την Κρήτη δεν μπορούν να μπουν, όχι να κάνουν και διακοπές κάποιες μέρες σε αυτό το πανέμορφο νησί. Όλοι αυτοί τώρα, οι μεγαλοεργοδότες, αξιοποιώντας τα αντιλαϊκά τους όπλα, αυτά που τους έχει δώσει και η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, αλλά και η προηγούμενη του ΣΥΡΙΖΑ, κυριολεκτικά ξεσαλώνουν στους τόπους δουλειάς. Αξιοποιούν τη συγκυρία
για να ξεφορτωθούν εργαζόμενους με συγκροτημένα εργασιακά δικαιώματα. Προσπαθούν να παρακάμψουν τις όποιες συλλογικές συμβάσεις εργασίας υπάρχουν ακόμα. Χτυπούν τη συνδικαλιστική οργάνωση, όπως αυτή των οδηγών των τουριστικών λεωφορείων εδώ στην Κρήτη, οι οποίοι βρίσκονται σε κινητοποίηση απεργιακή με αίτημα την υπογραφή συλλογικής σύμβασης. Τώρα όμως χρειάζεται να παλέψουμε για τα αυτονόητα, για όλους τους εργαζόμενους, για όλους τους αυτοαπασχολούμενους μικροεπαγγελματίες και το να έχουν όλοι εισόδημα, να απαλλαγούν από χρέη για ρεύμα, νερό, τηλέφωνο, να μην γίνει κανένας πληστηριασμός λαϊκής κατοικίας, είναι τα αυτονόητα για να μπορούν να επιβιώσουν όσοι έμειναν ξεκρέμαστοι. Ακούμε επίσης τον Πρωθυπουργό και όλα τα στελέχη της κυβέρνησης να λένε ότι είναι πιο έτοιμοι να αντιμετωπίσουν ένα πιθανό δεύτερο κύμα πανδημίας. Όμως, τα καθημερινά κρούσματα, εισαγόμενα τα περισσότερα, δεν μπορούν να μας καθησυχάζουν, όπως δεν καθησυχάζουν και τους νησιώτες μας, τους κατοίκους των τουριστικών περιοχών, αλλά και τους ίδιους τους εργαζόμενους στον τουρισμό. Δεν μας καθησυχάζουν, γιατί τα λεγόμενα υγειονομικά πρωτόκολλα πάνε περίπατο για να εξυπηρετηθεί η κερδοφορία των tour operator, των αεροπορικών εταιριών και των ξενοδοχειακών ομίλων. Γιατί τα νοσοκομεία παραμένουν με μεγάλες ελλείψεις, τα κέντρα υγείας, οι τοπικές μονάδες υγείας είναι ελάχιστες, υποστελεχωμένες και δεν επαρκούν να καλύψουν στοιχειωδώς τις λαϊκές ανάγκες για πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας 24 ώρες λειτουργίας όπως θα έπρεπε, πόσο μάλλον μέσα σε ένα κύμα μιας νέας πανδημίας. Γιατί ενώ στις δημόσιες μονάδες υγείας εργάζονται πάνω από 16.000 συμβασιούχοι, ο Υπουργός Υγείας μιλάει για μόλις 2.500 μονιμοποιήσεις συμβασιούχων. Γιατί στην Κρήτη των 680.000 κατοίκων, χωρίς να υπολογίζει κανείς την τουριστική κίνηση, ο ίδιος ο Υπουργός μιλάει για μόλις 25 νέες ΜΕΘ ως το τέλος του 2020. Το περισσότερο όμως, αυτό που έχουμε ανάγκη σήμερα, είναι ο ανυποχώρητος αγώνας όλου του λαού για μαζικές προσλήψεις στο δημόσιο σύστημα υγείας. Είναι η πάλη μας για αποκλειστικά δημόσιο και δωρεάν σύστημα υγείας, με έμφαση στην πρόληψη και την πρωτοβάθμια φροντίδα. Φίλες και φίλοι, συντρόφισσες και σύντροφοι, η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας δεν εμφανίζεται καθησυχαστική μόνο σε ό,τι αφορά τη διάρκεια της οικονομικής κρίσης, όπως και την αντιμετώπιση ενός νέου κύματος πανδημίας. Εμφανίζεται καθησυχαστική και απέναντι στην μεγάλη επιθετικότητα της Τουρκίας. Τι λέει? Πως οι ισχυροί μας σύμμαχοι, οι Αμερικάνοι, το ΝΑΤΟ, η Ευρωπαϊκή Ένωση, δήθεν θα μας προστατέψουν. Μα με τις πλάτες των Αμερικάνων και του ΝΑΤΟ, η Τουρκία έχει γκριζάρει το Αιγαίο, κατέχει το 40% της Κύπρου, υπέγραψε το απαράδεκτο σύμφωνο με τη λεγόμενη κυβέρνηση της Λιβύης, που αυθαίρετα καθορίζει τις θαλάσσιες ζώνες στην περιοχή και το ενδεχόμενο έναρξης ερευνών νοτίως της Κρήτης. Τώρα προχώρησε και σε νέα προκλητική κλιμάκωση, μετατρέποντας την Αγιά Σοφιά σε τζαμί, βεβηλώνοντας ένα ανεκτίμητης σημασίας πολιτιστικό μνημείο παγκόσμιας κληρονομιάς. Οι γλυκανάλατες αντιδράσεις των Αμερικάνων και των Ευρωπαίων εταίρων της κυβέρνησης και με βάση τη σημερινή απόφαση της Συνόδου των Υπουργών Εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης εκθέτουν και την κυβέρνηση και όλα τα πολιτικά κόμματα του Ευρωατλαντικού τόξου. Δεν ξεχνάμε ότι με τις πλάτες των ΗΠΑ και του ΝΑΤΟ
η Τουρκία είχε εισβάλει στην Κύπρο. Πρόσφατα εισέβαλε στη Συρία, στο Ιράκ. Αμφισβητεί συνολικά τη συμφωνία της Λοζάνης, μεταξύ των άλλων και τα σύνορα στον Εύρο. Όμως όλοι αυτοί οι δήθεν προστάτες μας υπόσχονται να προστατέψουν μόνο τα συμφέροντα της άρχουσας τάξης της χώρας, η οποία για να αυξήσει τα κέρδη της έχει χώσει βαθιά τη χώρα μας, το λαό μας, σε επικίνδυνους ιμπεριαλιστικούς σχεδιασμούς. Γι' αυτό γέμισαν τη χώρα απ' άκρης άκρη με αμερικάνικες βάσεις. Γι' αυτό παρέδωσαν λιμάνια, αεροδρόμια στους Αμερικάνους, μπας και τα ελληνικά μονοπόλια αρπάξουν κανένα κομμάτι από το πλιάτσικο που είναι σε εξέλιξη σε όλη την περιοχή. Γι' αυτό και ο ναύσταθμος του ναυτικού στη Σούδα εδώ στην Κρήτη, που υπολειτουργούσε, αναβαθμίζεται για να σταθμεύει μεγάλος αριθμός πλοίων. Γι' αυτό γίνονται συνεχώς επισκευές με εργολαβίες. Γι' αυτό και η ναυτική βάση Κυριαμαδού στο Λασίθι είναι μέσα στο σχεδιασμό να παίξει πιο ουσιαστικό ρόλο σε πιθανές επιχειρήσεις. Και γενικότερα όλες οι λιμενικές υποδομές και τα αεροδρόμια της Κρήτης. Και αυτό που θέλουν οι δήθεν προστάτες των Ηνωμένων Πολιτειών και του ΝΑΤΟ είναι να κρατήσουν την Τουρκία στο δικό τους στρατόπεδο, μακριά από τη Ρωσία. Τα παζάρια όμως της Τουρκίας με τον ΝΑΤΟ, τους Αμερικάνους, την Ευρωπαϊκή Ένωση, θεωρούμε ότι θα ακουμπήσουν και τα κυριαρχικά δικαιώματα της χώρας μας. Και αν η ελληνική κυβέρνηση μιλά για καλόπιστο διάλογο και θέληση για επίλυση των διαφορών με την Τουρκία, εμείς ξέρουμε ότι οι διάλογοι αφορούν μόνο στο ποια συμφέροντα, ποιοι όμιλοι θα ωφεληθούν. Γιατί το ζήτημα, για παράδειγμα, της συνεκμετάλλευσης και συνδιαχείρισης του Αιγαίου και των θαλάσσιων ζωνών της Κύπρου, που ήδη έχει τεθεί και από τους Αμερικάνους και τον ΝΑΤΟ και την Ευρωπαϊκή Ένωση, δεν αφορά λαούς και συμφέροντα λαών, αλλά αφορά ανταγωνιζόμενα μονοπωλιακά συμφέροντα και μάλιστα ισχυρών περιφερειακών και διεθνών παικτών. Το δίλημα συνεκμετάλλευση, συμβιβασμός ή κλιμάκωση πόλεμος που λανσάρεται τελευταία όλο και συχνότερα είναι και αβάσιμο και ψεύτικο. Ουσιαστικά είναι μόνο μέσο εκβιασμού του λαού μας. Είναι παραπάνω από σίγουρο ότι η συνεκμετάλλευση θα γεννήσει όρους νέων εντάσεων, νέα θερμά επεισόδια και συγκρούσεις. Αλλά και ένα θερμό επεισόδιο μπορεί να χρησιμοποιηθεί πάλι ως πρόσχημα για αμερικάνικη διαμεσολάβηση και συνεκμετάλλευση. Τελικά, πρόκειται για ένα φαύλο κύκλο, στον οποίο οδηγεί αυτή η πολιτική της άρχουσας τάξης, η οποία είναι αδιέξοδη. Βέβαια, λύση δεν είναι ούτε μια πολεμική εμπλοκή, ούτε τα παζάρια με την ομπρέλα του ΝΑΤΟ, που θα πάρουν αμπάριζα και τα κυριαρχικά δικαιώματα του λαού και της χώρας μας. Παρά τα όσα υποστηρίζουν η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, ο ΣΥΡΙΖΑ και τα άλλα κόμματα, εγγυητές της ειρήνης και της σταθερότητας, δεν μπορούν να είναι αυτοί που έχουν βάλει φωτιά στην περιοχή μας, που καταπιέζουν, που δολοφονούν τον ίδιο τους το λαό. Άλλωστε, η Ελλάδα και η Τουρκία είναι μέλη της ίδιας συμμαχίας του ΝΑΤΟ. Συμμετέχουν μαζί στη λήψη των αποφάσεων που παίρνει αυτή η συμμαχία κατά των λαών. Το κόμμα μας υποστηρίζει τη μη αλλαγή συνόρων, όπως και τη μη εκχώρηση κυριαρχικών δικαιωμάτων, ούτε στη μια ούτε στην άλλη αστική τάξη. Η θέση μας αυτή συνδέεται και με την ίδια την προοπτική του λαού μας, την σοσιαλιστική προοπτική. Μέσα σε αυτά τα σύνορα και αξιοποιώντας αυτές τις πλουτοπαραγωγικές πηγές, θα χτιστεί η νέα κοινωνία,
που βέβαια θα έχει μοναδικό κριτήριο την ευημερία του λαού. Αυτή είναι η λύση. Άλλωστε, οριστική, δίκαιη και συμφέρουσα για τους λαούς λύση τόσο στη χώρα μας, όσο στην Τουρκία, όσο και σε όλα τα Βαλκάνια, σε όλο τον κόσμο, μπορεί να φέρει μόνο μια λαϊκή εξουσία, ο σοσιαλισμός. Οι λαοί δεν έχουμε να χωρίσουμε τίποτε μεταξύ μας. Αντίθετα, έχουμε κοινό συμφέρον όλοι να αγωνιστούμε και ενάντια στην Ευρωπαϊκή Ένωση και ενάντια στο ΝΑΤΟ, ενάντια στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και τους άλλους ιμπεριαλιστές. Να αγωνιστούμε ενάντια στις κυβερνήσεις των χωρών που χαράζουν την πολιτική τους σύμφωνα με τα συμφέροντα του κεφαλαίου σε βάρος των λαών. Οι ανάγκες των λαών της περιοχής, η αμοιβαία επωφελής συνεργασία μπορούν να διασφαλιστούν μόνο με την αποδέσμευση από όλους αυτούς τους μηχανισμούς, από αυτές τις ιμπεριαλιστικές ενώσεις, με τους λαούς πραγματικά νοικοκύριδες στον τόπο τους. Το ΚΚΕ, πρωταγωνιστεί στον αγώνα κατά των ιμπεριαλιστικών πολέμων και επεμβάσεων, καλεί το λαό να επαγρυπνεί, να δυναμώνει τον αγώνα του, για να μην υπάρξει καμιά αλλαγή συνόρων, για την απεμπλοκή της Ελλάδας από τα σχέδια των Αμερικάνων, του ΝΑΤΟ, των Ευρωπαίων στην περιοχή μας και την αποχώρηση από όλες τις ιμπεριαλιστικές αποστολές στο εξωτερικό, την αποδέσμευση από ΝΑΤΟ και Ευρωπαϊκή Ένωση, το κλείσιμο της βάσης της Σούδας, όλων των άλλων αμερικάνικων βάσεων, την ακύρωση της συμφωνίας Ευρωπαϊκής Ένωσης Τουρκίας για το προσφυγικό και τον απεγκλωβισμό των προσφύγων από όλα τα νησιά και τη μετάβαση στις χώρες πραγματικού προορισμού τους. Φίλες και φίλοι, συντρόφισσες και σύντροφοι, σήμερα η πραγματική αντιπολίτευση από τη σκοπιά των λαϊκών συμφερόντων και αναγκών είναι μόνο το ΚΚΕ που βγαίνει μπροστά στη διεκδίκηση, στην αντιπαράθεση, στον αγώνα ενάντια σε αυτή την κυβέρνηση, ενάντια στην Ευρωπαϊκή Ένωση και το μεγάλο κεφάλαιο. Παλεύει για μέτρα προστασίας της ζωής και των δικαιωμάτων του λαού μας σε όλους τους τομείς. Αυτή είναι άλλωστε η αντιπολίτευση που έχει ανάγκη ο λαός και ο τόπος. Όμως, ποιος αλήθεια μπορεί πραγματικά να αντιμετωπίσει την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, αφού η Νέα Δημοκρατία αξιοποιεί και πάει ένα ακόμα βήμα παραπέρα σε όλα τα ζητήματα, όποια αντιλαϊκή παρακαταθήκη της άφησε η προηγούμενη κυβέρνηση, του ΣΥΡΙΖΑ. Αυτό επιβεβαιώνεται από όπου κι αν το πιάσεις. Από τη συμφωνία για τις βάσεις που την ετοίμασε ο ΣΥΡΙΖΑ και την ψήφισε η Νέα Δημοκρατία ως κυβέρνηση. Από το απεργιακό δικαίωμα που χτυπήθηκε από τον ΣΥΡΙΖΑ με νόμο πριν και τώρα το πήγε παραπέρα η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας με ένταση της κρατικής τρομοκρατίας και καταστολής των απαγορεύσεων με βάση το νομοσχέδιο που ψήφισαν Νέα Δημοκρατία και Κινάλ πριν λίγες μέρες. Από όλο γενικά το αντιλαϊκό οπλοστάσιο που το ενίσχυσε ο ΣΥΡΙΖΑ για 4,5 χρόνια και τώρα πάλι το απογειώνει η Νέα Δημοκρατία. Αποκορύφωμα αυτής της, θα λέγαμε, συμπολιτευόμενης αντιπολίτευσης είναι το περίφημο που είπε ο ΣΥΡΙΖΑ «θα λογαριαστούμε μετά την καραντίνα», καλλιεργώντας την επικίνδυνη αντίληψη πως τάχα σε κρίσιμες στιγμές για τη χώρα δεν χωράνε διεκδικήσεις, δεν πρέπει να γίνονται αγώνες, δεν πρέπει να ζητάμε τίποτα, αλλά να είμαστε όλοι μαζί στο πλαίσιο μιας ομοψυχίας της ενοχής, βάζοντας πλάτη ουσιαστικά σε μια αντιλαϊκή κυβέρνηση. Και για να έχουμε και το καλό ρώτημα, αυτό το μετά που θα λογαριαζόταν ο ΣΥΡΙΖΑ, πότε και πόσο ακριβώς μετά είναι, γιατί μετά την άρση
των περιοριστικών μέτρων, όπως είδαμε όλοι, ο ΣΥΡΙΖΑ έχει ψηφίσει, σήκωσε το χέρι του και ψήφισε στη Βουλή οι βουλευτές του, αρκετά αντιλαϊκά νομοσχέδια της κυβέρνησης. Μετά την άρση των μέτρων των περιοριστικών, ήρθε η απόφαση της Κομισιόν για το Ταμείο Ανάκαμψης, για το οποίο τις ίδιες ψευδεστήσεις που καλλιεργεί η Νέα Δημοκρατία καλλιεργούν από τη μεριά τους τόσο ο ΣΥΡΙΖΑ όσο και το ΚΙΝΑΛ. Τέτοια αντιπολίτευση δεν υπηρετεί εργατικά λαϊκά συμφέροντα. Αντίθετα, ρίχνει νερό στο μήλο, στο εκάστοτε αφήγημα της εξουσίας, της κυβέρνησης. Αντιπολίτευση που να μπορεί να κερδίζει ανάσες ανακούφισης για τους άνεργους, για τους αυτοαπασχολούμενους μικροεπιχειρηματίες, για τους εργαζόμενους, για τους αγρότες, είναι αυτή που σηκώνει τη σημαία της ρήξης, της ανατροπής με το μεγάλο κεφάλαιο με τις κυβερνήσεις του. Φίλες και φίλοι, τώρα χρειάζεται να κάνουμε μαζί ένα μεγάλο βήμα μπροστά. Με το ΚΚΕ, γιατί μας είπε όλη την αλήθεια, γιατί κράτησε και κρατάει ψηλά τη σημαία του αγώνα για σύγχρονα δικαιώματα, γιατί μπαίνει μπροστά για να γίνει πραγματικότητα ο φόβος που έχει αυτό το σύστημα και το μεγάλο κεφάλαιο, δηλαδή ο φόβος να δυναμώσει η οργάνωση, η συλλογική διεκδίκηση, ο αγώνας, η κοινωνική συμμαχία για την ανατροπή. Για να ενωθούν με προσανατολισμό ρήξης όσοι σήμερα πλήττονται, η εργατική τάξη, οι φτωχοί επαγγελματίες, οι αυτοαπασχολούμενοι, οι φτωχοί αγροτιά, οι γυναίκες, οι νέοι και οι νέες των λαϊκών οικογενειών. Τώρα λοιπόν, με το ΚΚΕ στους αγώνες και στη δράση, γιατί μέτρα στήριξης υπέρ των εργαζομένων μπορεί να επιβληθούν μόνο από μαζικούς, από μεγάλους μαχητικούς αγώνες, με γραμμή ενάντια σε αυτό το διεφθαρμένο, το σάπιο σύστημα, την Ευρωπαϊκή Ένωση, την κυβέρνηση και τις διάφορες άλλες πατερίτσες τους. Γιατί απέναντι σε αυτό το σύστημα των κρίσεων, της φτώχειας, των πολέμων, στρατηγική απάντηση και εναλλακτική πρόταση αποτελεί μόνον η πρόταση εξουσίας και διεξόδου που προτείνει, που παλεύει το ΚΚΕ. Γιατί απάντηση στη δικτατορία του κεφαλαίου δίνει μόνο η εργατική εξουσία, η εξουσία που διασφαλίζει τη συμμετοχή όλο και περισσότερων εργαζομένων και για την άσκηση και για τον έλεγχο αυτής της εξουσίας. Γιατί απάντηση στην άναρχη ανάπτυξη με κριτήριο το κέρδος των λίγων, απάντηση μπορεί να δώσει μόνο ο κεντρικός επιστημονικός σχεδιασμός της οικονομίας, η κοινωνικοποίηση των μέσων παραγωγής και διανομής, ώστε το τι, πόσο και πού θα παραχθεί να κρίνεται με βάση τις ίδιες λαϊκές κοινωνικές ανάγκες και όχι από τα διάφορα business plan των μονοπωλίων και των μεγαλοεπιχειρηματιών. Γιατί η απάντηση στο σύστημα που βολοδέρνει από τη μια κρίση στην άλλη, στερώντας όλο και περισσότερα δικαιώματα από τη μεγάλη λαϊκή πλειοψηφία, από την νεολαία, αποτελεί μόνο μια νέα κοινωνία, ο σοσιαλισμός. Υπάλλει λοιπόν με αυτό το στόχο είναι που μπορεί να δώσει νέα πνοή πραγματικά, νέα δύναμη στους αγώνες για τα πιεστικά καθημερινά προβλήματα. Τώρα λοιπόν με το ΚΚΕ στη μάχη για το δίκαιο, για τη ζωή μας, για το μέλλον. Καλή δύναμη σε όλους και όλες. Σας ευχαριστώ. Θα συναντηθούμε ξανά στους δρόμους του αγώνα, όσες δυσκολίες, όσα εμπόδια κι αν μας βάζουν. Γεια σας.